φιλοσοφικά πραγμάτων που τρέχουν καθημερινά στην κοινωνία. Το, ας πούμε, ο κλασικός μαρξισμός μπορεί να έχει δύο, ας το πούμε έτσι, αναφορές. Η μία είναι αυτό καθ' αυτό το έργο του Μάρξ και αφετέρου είναι οι επικρατούσες ερμηνείες του έργου του Μάρξ. Γιατί είναι άλλο πράγμα το γράμμα ένας έργου, αλλά πράγμα ερμηνείες του έργου. Ναι. Οι επικρατούσες ερμηνείες του έργου του Μάρξ αμφισβητήθηκαν από τον Αλτουσέρ. Στον περασμένο αιώνα, στα μέσα του, ξανά στη Δύση. Έβαλε το ερώτημα του μαρξισμού και άρα το τέλος του κλασικού μαρξισμού είναι ένα είδος ανοίγματος σε πράγματα που δεν είναι τυπικά ανήκοντα στην μαρξιστική σκέψη, που μας επιτρέπουν πολύ ευρύτερους ορίζοντες σε σχέση με την πραγματικότητα πάντα. Στην πραγματικότητα ρωτάω, γιατί θυμάμαι την πολύ καλή εκείνη μετάφραση του Φιλίνη, του Κώστα, στο Μπουλάτζα, στο Θεμέλιο για τις κοινωνικές τάξεις. Έλεγε λοιπόν εκεί ότι το κυρίαρχο στοιχείο στην αριστερή σκέψη είναι το πώς οι μάζες θα συμμετάσχουν σε αυτό που επιδιώκεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα μικρό κόμμα που δεν έγινε μεγάλο αυτούς τους 6 μήνες, πήρε μια πορεία. Πόσο ενώθηκε, πόσο δούλεψε μέσα στο μαζικό κίνημα, πόσο πέρασε μια άλλη αντίληψη στον κόσμο, εκεί που μπορούσε, στις δυνατότητες που είχε, ώστε να μπορεί σήμερα να τον έχει μαζί του, συνειδητοποιημένο στις όποιες αντιστάσεις τυχόν έφερνε σε αυτούς που με το πιστόλι μας απείλησαν. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ερώτηση, νομίζω. Προσπαθήσω έτσι να απαντήσω πολύ συνοπτικά και στο πλαίσιο μια συζήτηση σαν αυτή, γιατί σεμινάρια πολλά μπορεί να γίνουν εδώ πάνω. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ παρέμενε μέχρι τις παραμονές των εκλογών του 2012 μικρό κόμμα, έτσι δεν είναι? Σωστά. Και από το 2012 μέχρι τις καινούργιες εκλογές δεν μεγάλωσε δραματικά. Τα εγγεγραμμένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν της τάξης των 30-35.000, εκ των οποίων ενεργά είναι λιγότερα. Αυτό είναι πολύ μικρό κόμμα. Ωστόσο, θα έλεγα ότι δύο πράγματα. Το ένα είναι η ιστορία της αριστεράς στην Ελλάδα, η οποία, τα λέγαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, πηγαίνει πίσω και από τον εμφύλιο ακόμα και από την αντίσταση κτλ. Και κάπου αυτό το νήμα, εκτός από το ΚΚΕ που το έχει πάρει και το έχει κάνει αυτό που το έχει κάνει, το έχει πάρει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και άρα η αναγνώριση του ΣΥΡΙΖΑ κόσμου που δεν είναι οργανωτικά δεμένος μαζί του έχει σχέση με αυτό το ιστορικό νήμα. Και το δεύτερο και ίσως σημαντικότερο στη συγκυρία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω με τις μικρές του δυνάμεις, έδειξε πρώτον ότι δεν έχει τη δογματικότητα του ΚΚΕ, ένα. Δεύτερον, έχει τη διάθεση να θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία του κόσμου. Και τρίτον, διακηρύσει και κάνει πράξη όπου έχει σχέση με τον κόσμο την ταύτισή του με αυτούς που πλήττονται περισσότερο. Αυτά που λέτε είναι και μια έμεση κριτική στη ΛΑΕ. Είναι μια έμεση κριτική στη ΛΑΕ, αν θέλετε, μολονότι η ΛΑΕ συμμετείχε σε όλο αυτό το εγχείρημα. Αυτό είναι όμως, δεν είναι κάποιος εδώ για να το δικαιολογήσει. Εσείς όμως, η κριτική που ασκείτε στους συντρόφους σας αυτή τη στιγμή, που λένε ότι μπορούσαμε να ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο, η παιδεία είναι ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους, όλα αυτά που τόσα χρόνια υπερασπιστήκατε και εσείς, έτσι, και στα πανεπιστήμια και στα διάφορα φόρα, σε αυτούς τους συντρόφους σας που παραμένουν σε αυτές τις αρχές και πιστεύουν ότι μπορεί η αριστερά κοντά στον κόσμο να αλλάξει τα πράγματα και όχι να τα διευθετήσει ή να τα διαχειριστεί. Τι απαντάτε? Απαντάω, και πάλι είναι σύνθετη ερώτηση, επειδή μείνατε στη φράση, έτσι, σλόγγαν, ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους. Ένα από αυτά που θα καταλόγιζα στο θεωρητικότερο επίπεδο, αν θέλετε, σε συντρόφους μου στη ΛΑΕ και εκτός ΛΑΕ, είναι μια μορφή αναγωγισμού. Δηλαδή η φράση «ιδεολογική μηχανισμή του κράτους» μπορεί να μείνει ως φράση προς επεξεργασία και κατανόηση του κοινωνικού γεγονεστέ, αλλά δεν γίνεται άμεσα πολιτική. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο θεωρία και στο πολιτική, όχι με την έννοια ότι η πολιτική, ξέρω εγώ, ρίχνει νερό, μειώνει τη θεωρία. Έχουν απόσταση, κύριε καθηγητά. Ότι φτιάχνει απόσταση. Στην αριστερά αυτά τα δύο πράγματα δεν ήταν ενωμένα και συνυφασμένα όλα τα χρόνια? Με ένα τεράστιο πλήθος, αυτό που λέμε στη φιλοσοφία, διαμεσολαβήσεων. Από τη φράση «ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους» μέχρι πώς φέρεται ο δάσκαλος στο σχολείο και ποια είναι η πολιτική ενός Υπουργείου Παιδείας Καλλιόρα, είναι τεράστια απόσταση. Και αν δεν έχεις όλους αυτούς τους κρίκους στο μυαλό σου,
χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να τους αναγάγεις όλους σε θεωρία, δεν κάνεις τίποτα. Τους είχατε στο μυαλό σας. Είχατε επεξεργαστεί, όχι μας... προσωπικά, όχι, δεν ήταν προσωπική ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν έτοιμος. Και ναι και όχι. Και δηλαδή ναι και όχι. Το όχι είναι ότι ποτέ κανένας δεν μπορεί να είναι έτοιμος, γιατί η ιστορία είναι γεμάτη εκπλήξεις και δεν το... Ναι. Το εννοώ εμπληρώτητη αυτό. Και το δεύτερο ήταν όσο έτοιμος μπορούσε να είναι στο πλαίσιο το πολιτικό και το κοινωνικό που βρίσκεται και στο πλαίσιο των δυνάμεων που διαθέτει. Σε αυτά τα δύο ήταν όσο έτοιμος μπορούσε να είναι, μόλον ότι θα ήταν δυνατόν να είναι και περισσότερο έτοιμος. Μάλιστα. Κυρία Γιαννάκου, σε αυτό ήθελα μια πάσα, γιατί έχετε εκφραστεί σε αυτό. Έχετε πει επανειλημμένως ότι οι πολίτες δεν πρέπει να είναι απλώς κριτές και στο περιθώριο. Ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στο